Και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συναντώ την συγγραφέα 8 βιβλίων για τη μουσική και την όπερα, διεθνή ομιλήτρια και δημοσιογράφο Έλενα Ματθεοπούλου, η οποία το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το έχει ζήσει στο Λονδίνο. Κυρία Ματθεοπούλου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Άντζελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία πρόσκληση, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το κανάλι σας, επειδή πρωτίστως κάνατε και πολύ όπερα. Και όποτε βρισκόμουν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, Κυριακή βράδυ, τάκ, σε εσάς. Μπροστά μου έχω το βιβλίο «Μαέστρο», που έχει κυκλοφορήσει από τους σημαντικότερους οίκους εκδοτικούς του εξωτερικού, με την ιστορική πια συνέντευξη με τον Herbert von Karajan. Πραγματικά εύκολο στο διάβασμα βιβλίο και καρπός προφανώς έρευνας πολλών ετών. Βέβαια, 2,5 χρόνια μου πήρε να το κάνω, διότι είναι, εκτός από τον Karajan, είναι 22 άλλοι μαέστροι μέσα εκεί. Και η ιδέα πίσω από το βιβλίο άλλαξε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, υπάρχει το προ-μαέστρο και μετά μαέστρο ζωή της Έλενας Ματθεοπούλου. Μου ήρθε από μια συνέντευξη, όταν ήμουν ακόμη δημοσιογράφος στο Evening News στο Λονδίνο. Είχα κάθε Παρασκευή μια δική μου σελίδα με συνεντεύξεις για τον κόσμο της τέχνης, όποιον ήθελα που ερχόταν στο Λονδίνο βέβαια, να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Είτε ήταν στη μουσική, θέατρο, σινεμά, οτιδήποτε. Εγώ βέβαια, επειδή λάτρευα τη μουσική, προσπαθούσα να έχω όσο πιο πολλούς μαέστρους, τραγουδιστές και τέτοια. Και σε μια συνέντευξη με τον Ζούμπιν Μέτα, στην ετοιμασία που έκανα πριν, πάντα διαβάζω ό,τι μπορώ να βρω για έναν άνθρωπο που θα δω, να μπω στο πνεύμα του, στα χρώματά του, όλα αυτά πριν τον συναντήσω, είχε πει ένας ο Ζούμπιν Μέτα ότι η διεύθυνση ορχήστρας είναι μια πολύ μυστηριώδης και παρεξηγημένη τέχνη. Ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν ρώτησε γιατί. Εγώ λοιπόν και εγώ ήμουν να μάθω γιατί. Και το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα, λέω, είπατε αυτό, γιατί, τι σημαίνει, γιατί είναι μυστηριώδης, γιατί είναι παρεξηγημένη. Και μου έδωσε μία ανάλυση, δύο παραγράφους, τέλεια, δεν χρειάστηκε να αλλάξω ούτε ένα κόμμα. Ποια είναι η ουσία, γιατί είναι παρεξηγημένη. Η ουσία είναι ότι ο μαέστρος, επειδή είναι ο μόνος που έχει όλη την θέα ενός έργου μέσα στο νου του και ξέρει που βρίσκεται κάθε λεπτομέρεια, πρέπει, είναι το μόνο επάγγελμα, επειδή δεν παράγει ήχο ο ίδιος και όμως είναι το δικό του ήχο που ακούμε, χρειάζεται όχι μόνο μουσικά χαρίσματα, σαν να είναι πολύ καλός μουσικός, να ξέρει το έργο κτλ., να έχει καλή τεχνική, ώστε η ορχήστρα να ξέρει ακριβώς τι εννοεί, χρειάζεται όμως και πάρα πολλά χαρίσματα σαν άνθρωπος. Δεν φτάνει. Προσωπικότητα. Να μπορεί να επιβληθεί. Μαγνητισμό καταρχήν. Μπορεί να πείθει την ορχήστρα, η οποία μπορεί να έχει παίξει το έργο 100 φορές πιο πολλές από εκείνον. Μα μαέστρο σημαίνει master. Master. Ακριβώς. Αλλά βέβαια ένας έξυπνος μαέστρος, αυτή τη μαεστρία πρέπει να τη χειρίζεται, χρειάζεται ακριβώς πάρα πολύ ψυχολογία ανθρώπων. Για να ξέρεις, και η κάθε ορχήστρα διαφέρει, έχει άλλη συλλογική οντότητα, αν θέλεις. Λοιπόν, να αισθάνεται στη φιλαρμονική του Βερολίνου, μπορεί να
πω έτσι. Στην ορχήστρα της Κάλλος του Μιλάνου είναι λίγο πιο απίθαρη, θα το πω έτσι. Όλα αυτά τα χαρίσματα, μαγνητισμός, να πείθει την ορχήστρα ότι αυτό που θέλει είναι βεβαίως, το σωστό. Και επίσης να μην το κάνει για το εγώ. Η ορχήστρα, μα ξέρει, το κάνει από αγάπη από την ορχήστρα και τελειομανία, θα το κάνει με χαρά. Πρέπει αν να νομίσει έχει... ότι έχεις το εγώ σου, θα σε εκδίσει. Το εξηγείς, μιλάμε στον ενικό. Βέβαια. Το εξηγείς ότι πρέπει να έχει εγώ ώστε να πείθει, το οποίο να είναι σε θέση όμως να θέσει στην υπηρεσία του συνθέτη. Ακριβώς αυτό. Η υπηρεσία του συνθέτη είναι η θρησκεία στη μουσική. Και βεβαίως επειδή είναι έτος Κάλλας, θα ξαναγυρίσουμε... Βέβαια. Στο μαέστρο και έχεις γράψει τα Diva 1 και Diva 2 με τις σύγχρονες ντίβες και τις ιστορικές ντίβες όπως η Μονσερά Καμπαγέ για παράδειγμα της όπερας, είναι έτος Κάλλας και αντλώντας και από αυτό που λέμε, είναι the justification of music. Είναι αυτό που έλεγε στις συζητήσεις της με τον Λόρδο Χάρεγουντ, ότι αυτό που θέλω είναι να αποδίδεται δικαιοσύνη στη μουσική. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούσε ότι ο ερμηνευτής, είτε είναι μαέστρος, είτε είναι τραγουδιστής, πρέπει να έχει αυτό που η Κάλλας είχε σε μέγιστο βαθμό και που ελάχιστοι το έχουν, αυτιά στην καρδιά. Δηλαδή να μπορεί να αφουγκραστεί από τρομερή συγκέντρωση και μελέτη και αγάπη προς αυτό που ακούει και βλέπει, να αφουγκραστεί τι ήταν στο μυαλό του συνθέτη εκείνη τη στιγμή. Η αλήθεια. Όχι την τελειότητα. Κανείς δεν είναι τέλειος και ούτε αυτό αποζητούμε. Αποζητούμε το τέλειο που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης. Αλλά αυτό δεν είναι το απόλυτο τέλειο, αλλά την αλήθεια. Να βρει δηλαδή τι ήταν στο μυαλό του συνθέτη την ώρα που συνέθετε. Και αυτό απαιτεί τα αυτιά της καρδιάς. Και η Κάλλας πάντα έλεγε ότι ο συνθέτης είναι ο σκηνοθέτης της όπερας. Τι εννοούσε? Και ο Βέρντι έλεγε, ο μέγιστος Βέρντι, αν έχετε αμφιβολία, αν πρέπει να ακολουθήσετε το συνθέτη, τον ποιητή, να ακολουθήσετε τον ποιητή. Τον ποιητή. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι ο συνθέτης ανταποκρίθηκε σε ένα ερέθισμα. Κάτι διάβασε, μια ιστορία άκουσε και σε αυτό ανταποκρίθηκε. Και αν καταλάβεις ακριβώς τι, πώς αντιδρούσε, θα ξέρεις πώς να τραγουδείς. Ένα παράδειγμα, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό. Στην Αΐντα, στη σκηνή του Νείλου, που η Αΐντα έχει πιστεί, μάλλον εκβιαστεί από τον πατέρα της, να προδώσει τον αγαπημένο της, που είναι ο στρατηγός των Αιγυπτίων, που θα εισβάλλει στην πατρίδα της, στην Αιθιοπία. Και την έχει πείσει με το τσιγκέλι. Και υπάρχει, πριν ρωτήσει τον αγαπημένο της ποιο είναι το μονοπάτι του εχθρού, ένα κόμμα, μια παύση. Πολλοί τραγουδιστές ούτε καν την προσέχουν αυτή την παύση. Αυτή είναι κλειδί. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ο Βέρντι την έγραψε, διότι αυτή η γυναίκα ξέρει με το που θα ανοίξει το στόμα της ή θα προδώσει την πατρίδα της ή τον αγαπημένο της. Και ο τραγουδιστής που δεν το κάνει αυτό ή δεν καταλαβαίνει τίποτα και περιμένει την άρια για να δείξει τη φωνή του. Αυτή είναι η διαφορά. Τεράστια. Η Κάλλας κάθε τέτοια λεπτομέρεια. Στην Τραβιάτα, ας πούμε, στο τέλος, στο φινάλε που πεθαίνει, μελετούσε μία εβδομάδα για να κάνει τη φωνή κουρασμένη. Και όπως είπε και στο Λόρδο Χάρεγουντ που μου είπες, του είπε ότι ένας κριτικός έγραψε ότι σε αυτή την πράξη Κάλλας έμοιαζε κουρασμένη. Και λέει, για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Γιατί κοπίασα για να κάνω, να βρω αυτό το εύθραυστο στοιχείο στη φωνή. Η περιβόητη επιμέλειά της μελετούσε 5-6 ώρες. Η καθηγήτριά της, η Ελβίρα Δεϊδάλγο, είχε πει ότι παρακολουθούσε όλα στις τάξεις, όλα τα μαθήματα, ήταν αυτή που πήγαινε πρώτη στο Δύο Αθηνών και φεύγε τελευταία και έλεγε ότι μπορώ να διδαχτώ από ακόμη και από τον τελευταίο μαθητή έχω κάτι να πάρω. Έτσι είναι. Έλεγε ότι και ο πιο μέτριος ή κακός μαθητής μπορεί να έχει μία ιδέα που εγώ να μην την έχω σκεφτεί. Όπως λέει στο μπαλέτο, ας πούμε, η Ζιζί Ζομέρ μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει ο Νουρέγεφ, ας πούμε. Κάθε άνθρωπος κάτι μπορεί να σου, μια ιδέα να σου δώσει. Το 1952 έκανε την Αΐντα, αν δεν κάνω λάθος, όταν ένας Ιταλός κριτικός έγραψε ότι δεν μπορούσε με δυσκολία μπορούσε να ξεχωρίσει τα πόδια της από τα πόδια των ελεφάντων που ήταν πάνω στη σκηνή, μια κριτική η οποία την έκανε να καταρρεύσει και να αναθεωρήσει εντελώς την εικόνα της. Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό. Και η αλήθεια είναι πάλι από φωτογραφίες που εγώ έχω δει και από κάτι που μου είπε κάποιος που είχε ακούσει από κάποιον που νίκησε στην Ελλάδα όταν ήταν εδώ. Δεν ήταν τόσο παχιά όσο νομίζουμε. Ήταν δηλαδή μια χυμώδης, πολύ χυμώδης κοπέλα, ας πούμε. Παχουλούλα θα έλεγα, όχι, όχι. Τα πόδια της, ναι, δεν ήταν τόσο. Ήταν δηλαδή φρικτή κριτική και καθόλου σωστή. Κακεντρεχής, ναι. Ναι, δηλαδή είχε, τα πόδια της δεν αδυνάτησαν ποτέ εντελώς. Και οι κακοί κριτικοί έλεγαν ότι γι' αυτό δεν ήθελε να κάνει την Κάρμεν στη σκηνή, επειδή οι φούστες, ας πούμε, στις ισπανικές φούστες, φαίνεται ακριβώς ο αστράγαλος που δεν ήταν. Δεν είναι, δεν είναι. Η ίδια το είχε δικαιολογήσει εντελώς ναι. διαφορετικά. Έλεγε ότι η Κάρμεν έχει έντονο το ανδρικό στοιχείο. Ακριβώς. Και εγώ είμαι πολύ τρυφερή και ρομαντική ύπαρξη. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω, αυτό που έλεγαν οι κριτικοί δεν ίσχυε. Η Κάλλας έλεγε ότι ψυχολογικά δεν της ταιριάζει η Κάρμεν και γι' αυτό δεν ήθελε να την κάνει και με τον Τζεφιρέλη. Λέει ότι δεν ήταν σαν άντρα, η στάση της απέναντι στους άντρες και στους ερωτικούς δεσμούς ήταν μια ανδρική στάση. Δηλαδή, λίγο in and out, ξέρεις, ναι, ναι. γρήγορα είμαι. Και εγώ λέει δεν είμαι έτσι. Αντικείμενα. Ναι. Εγώ λέει δεν είμαι έτσι. Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και επενδύω πάρα πολύ σε σχέσεις και γι' αυτό δεν μου ταιριάζει και επειδή δεν μου ταιριάζει. Ακριβώς έλεγε. Δεν μπορώ να εκφράσω την αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι η δική μου αλήθεια. Γιατί βλέπεις ένας τραγουδιστής και αυτό είναι που τους κάνει τόσο συγκινητικούς όλους τους τραγουδιστές. Είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα, άγρια δύσκολο που υπάρχει, γιατί η ανασφάλεια στην οποία, ας πούμε, ζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τερατώδης. Δηλαδή, ο μέγιστος τραγουδιστής μπορεί μια μέρα στη σκηνή να ανοίξει το στόμα του και να πεταχθεί ένα φλέγμα και χαλάει μια νότα. Δεν είσαι σίγουρος. Δεν είναι σαν έναν ηθοποιό που ξέρει το ρόλο του. Μια μικρή, να ξεχάσει μια λέξη το πολύ. Εδώ είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό, ας πούμε, το συγκινητικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στη σκηνή είναι γυμνοί. Γυμνοί σαν άνθρωποι, όχι μόνο. Είτε τραγουδάς τη Λουτσία, είτε την Τραβιάτα, είτε την Αΐντα, εσύ βγαίνεις έξω, σε ξέρουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο κόσμος, ο ψυχικός, από τον τρόπο που ερμηνεύεις το ρόλο. Και για να μπορείς να τον ερμηνεύσεις αληθινά, πρέπει να εκφράζει κάτι δικό σου. Η Κάλλας είχε αυτή την ειλικρίνεια να λέει ότι εγώ αυτή την αλήθεια δεν με εκπροσωπεί, δεν θέλω να την εκφράσω. Βέβαια, ναι, δεν ήταν τόσο υπέρβαρη όσο έχουμε στο μυαλό μας και δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό. Έχασε όμως, λένε, 30 κιλά. 30 ναι. κιλά έκανε πολύ σκληρή γυμναστική. Ο Μενεγκίνη, σύζυγός της και στήριγμά της τότε, άλλαξε τελείως τη διατροφή της και η αλλαγή της εικόνας ήταν... Εκπληκτική. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση... την παρομοίαζαν πια με την Audrey Hepburn. Exactly. She was a fashion icon. Έγινε την έντρια μεγαλύτερη μανεκέν, δηλαδή μια μέση τόση δαχτυλίδη. Είναι η θέληση και η αυτοπιθαρχία που αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι κάτι ασύλληπτο. Νομίζω από όλα τα πράγματα που έκανε πρέπει να ήταν το πιο δύσκολο. Ο Νάσης πάντα παραπονιόταν αργότερα ότι έχω τον καλύτερο σεφ του κόσμου και θέλει μόνο μια φέτα κοτόπουλου και ένα μαρούλι. Τι έφερε στην όπερα, Έλενα? Έφερε το Μαθεοπούλου, θέατρο. Έφερε το θέατρο. Το θέατρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το acting, δηλαδή την ερμηνεία. Τη δραματικότητα. Τη δραματική ερμηνεία. Και υπάρχει, ας πούμε, ένα από τα πολύ λίγα βίντεο που έχουμε τις Κάλλας, γιατί δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν αυτές οι ευκολίες. Υπάρχει ένα βίντεο από την Τόσκα που έχω δει προσωπικά στο Covent Garden, στη δεύτερη πράξη, που αν σβήσεις τον ήχο και το δεις σαν silent movie, σαν θέατρο, καταλαβαίνεις, παίζει σαν ηθοποιός. Ήταν καταπληκτικό. Και αυτό είναι κάτι τρομερά ενδιαφέρον γενικά, διότι η όπερα, σαν τέχνη, εφευρέθηκε χάρη στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε όπερα χωρίς την Ελλάδα, την οποία νομίζουμε ότι είναι μια ελιτιστική τέχνη και άσχετη με την Ελλάδα. Καθόλου. Εφευρέθηκε το 1597 στη Φλωρεντία, διότι τότε ένας δούκας των Μεδίκων και όλοι οι Ιταλοί λόγοι είχαν πάθει έρωτα με την αρχαία Ελλάδα. Είχαν διαβάσει και ρομαντισμός. Είχαν παίξει όλα τα έργα του Εσχύλου, του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή και ανακάλυψαν από τον Αριστοτέλη στο ποιητικόν ότι αυτά τα έργα πεζόντουσαν με μουσική. Δεν πεζόντουσαν όπως τα ακούμε εμείς. Και ενθουσιάστηκαν, λένε έτσι θα τα κάνουμε και εμείς να μάθουμε ποια ήταν η μουσική. Και έκανε αυτός ο Δούκας στην Καμεράτα Φιωρεντίνα μια επιτροπή από έξι, έναν συνθέτη, έναν ποιητή, δύο λόγιους, έναν ιστορικό κτλ. Και ένα μέλος της επιτροπής ήταν ο πατέρας του Γαλιλαίου, του αστρονόμου του διάσημου. Και τους είπε να ψάξετε και να μου βρείτε τη μουσική των Ελλήνων, τα κάνουμε όπως πρέπει.
Έψαξαν αυτά, δεν τη βρήκαν, γιατί κανείς μας δεν την έχει ουσιαστικά βρει. Αλλά στην πορεία, ακολουθώντας αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, εφήβραν αυτή την τέχνη που ονόμασαν μελόδραμα. Δράμα με μέλος. Το επίσημο όνομα της όπερας είναι αυτό. Και οι Ιταλοί έφεραν τη μουσική στα δράματα, η Κάλλας αιώνες μετά επανέφερε το δράμα, το αρχαίο δράμα στην όπερα. Αρκούσε ένα αυτό βλέμμα. Που λένε, ήταν μια τραγωδός. Αρκούσε ένα βλέμμα της για να σου μεταδώσει συναισθήματα. Μα στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα νομίζω μουσική σήμαινε λόγος, μέλος, χορός. Ακριβώς. Δηλαδή με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Και μέλος, ναι, και μιλούσαν ας πούμε... Από ό,τι κατάλαβαν οι Ιταλοί που εφήβραν την όπερα, στα αρχαία δράματα, ας πούμε, υπήρχε αυτό που λέμε recitativo parlato, που ήταν πες ο αγγελιοφόρος που έρχεται να μεταφέρει μια πληροφορία και μιλούσε λίγο με μέτρο, recitativo cantato, που ήταν όταν κάποιος, ας πούμε, έλεγε τη σκέψη του κτλ. Κτλ. Όπως τώρα έχουμε recitativi στην όπερα, και μετά το ξέσπασμα, μεγάλη μονόλογη, άρια. Άρια. Ή τα ντουέτα, οι διάλογοι και ο χορός όπως είναι και στην όπερα. Ήταν ιδιαίτερη. Έλενα, ήταν δραματική κολορατούρα σοπράνο. Δραματική σοπράνο κολορατούρα. Ναι. Δηλαδή, όπως το αντιλήθηνε, οι χορδές της ήταν μακριές και χοντρές και μπορούσε όμως παρόλα αυτά να τις ανεβάζει πολύ ψηλά, σε πολύ ψηλές περιοχές. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητά της. Κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει την πραγματική της ιδιαιτερότητα. Γιατί είχε και αυτό, αλλά μπορούσε της... να κάνει και πουτσίνι. Πουτσίνι δεν χρειάζεται κολορατούρα. Που δεν ήθελε δεν όμως. Να κάνει. Και δεν, ναι, έπρεπε, και δεν είχε έπρεπε. Πει ότι ο Πουτσίνι. Καταστροφέας φωνών. Καταστροφέας φωνών, να όχι όλων με των φωνών. Όχι καταστροφέας φωνών που έχουν κολορατούρες. Γιατί είναι, η φωνή είναι σαν ένα λάστιχο. Ή είναι αδύνατη και ψηλά. Ή είναι πιο, δεν έχει ψηλότητα και πάει, απλώνεται. Ο Πουτσίνι, συγκεκριμένο Πουτσίνι, είναι καταστροφικός γι' αυτό, γιατί στο Πουτσίνι ντουμπλάρει η ορχήστρα τη δική σου μελωδία. Πρέπει δηλαδή να κάνεις, να την τεντώσεις έτσι προς τα πλάγια. Η Λουτσία, για τη Λουτσία είχε πει ότι δεν ήταν για τη φωνή της, του Ντονιτσέτη. Και όμως την έκανε στην αρχή της καριέρας. Υπάρχει μία Λουτσία, δεν θυμάμαι ακριβώς, 53, 54, πολύ νωρίς, μία Λουτσία τέλεια. Έχει κάνει τα πάντα, τα αλλά πάντα. Το θέμα είναι... Όχι, όταν ήταν νέα ακόμη, η φωνή της ήταν τέλεια. Αυτό που λέμε δεν είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, δεν ήσχε. Είχε ωραιότατη φωνή. Μετά, επειδή έκανε και πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει, αλλά τα έκανε ρόλους, όλα. Ρόλους. Εννοείς ότι την κούρασε τη φωνή. Ναι, την κούρασε τη φωνή και μετά βέβαια με τον Ωνάση, επειδή τόσα χρόνια δεν έκανε πια αυτό που κάνει κάθε τραγουδιστής. Κάθε μέρα της φωνής, της ζωής του, κάνει κάποιο practice. 5-6 ώρες μελετούσε. Ναι, κανονικά. Αλλά ναι, οι τραγουδιστές δεν το κάνουν πάντα αυτό. Πριν τον μεταξύ, ναι. Αυτό η φωνή είναι ένας μυς, θέλει εξάσκηση. Και όπως και ένας πιανίστας, είναι μυς στα δάκτυλα, εκτός από την ερμηνεία, την πνευματική. Και, αλλά παρόλα αυτά που είναι το μοναδικό της Κάλλας είναι, παρόλο που έκανε λάθος ρόλους και παρόλο που σε πολλούς από αυτούς ακούς μια-δυο τσιριχτές νότες, αυτό δεν πειράζει καθόλου. Διότι η αλήθεια του έργου βγαίνει μοναδικά. Ας πούμε στο ραδιόφωνο. Εγώ προσωπικά ακούω μουσική όλη μου την ημέρα. Δηλαδή από την ημέρα, την ώρα που θα ξυπνήσω ως την ώρα που, οπουδήποτε. Ή ακούω ή στον δρόμο, μάλιστα παίζω μουσική στο μυαλό μου.
Μόνο την ώρα που κάνω την προσευχή μου ή meditation δεν ακούω μουσική. Λοιπόν, κάνω όμως άλλα πράγματα στο σπίτι, δεν κάνω ακούω έτσι με προσήλωση. Αν έρθει κάλα στο ραδιόφωνο, σταματάς ό,τι κάνεις. Ό,τι κάνεις. Αυτόματα. Διότι ξαφνικά κάνεις, βλέπεις στο νου σου το χαρακτήρα που τραγουδάει. Εκείνη η μοναδικότητα, είναι η μοναδικότητα της ψυχής της, δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ έχω περάσει δύο στο τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια, αλλά φέτος πια στο έπακρον, κάνοντας ομιλίες για την Κάλλας. Παντού, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, εδώ, τώρα θα πάω τουρνέ στην Αμερική. Γενικά, έτσι, στο πόλη, πλαίσιο των ομιλιών λοιπόν, που δίνεις σε πανεπιστήμια. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Και ακούγοντας την Κάλλας. Το μυστήριό της δεν εξηγείται. Και αυτό είναι το καταπληκτικό πράγμα για τους εξαιρετικούς σπάνιους ανθρώπους. Και στην ανθρώπινη σχέση. Μια πολύ ωραία σχέση. Ξέρεις τα πάντα για κάποιον, έχεις εξερευνήσει τον, ανταποκρίνεσαι και ψυχικά και διατηρεί ένα μυστήριο δικό του. Επικοινωνούσε σε άλλα επίπεδα μαζί μας. Πολύ αποδίδουν αυτή τη φθορά στην απώλεια των κιλών, του βάρους. Η Σκότο βέβαια, η οποία μιλά και στον Τίβα για την Κάλλας, και λέει ότι πόσο πολύ τη θαύμαζε και πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκανε με τον Μπελκάντο, αναβιώνοντας ρόλους ξεχασμένους όπως η Μίδια του Κερουμπίνη και η Νόρμα. Η φωνή δεν είναι καθόλου απαραίτητο να ζει σε ένα εύσωμο σώμα, αλλά η διαφορά είναι αν η φωνή έχει αναπτυχθεί με ένα ορισμένο βάρος, εμείς όλοι έχουν κτιστεί πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο σώμα. Αν ξαφνικά αυτό το σώμα αδυνατήσει πάρα πολύ, εμείς πάλλονται και ακούμε στη φωνή αυτό που λέμε εμείς wobble. Να μια φωνή, μια γραμμή legato, ας πούμε, αντί να πηγαίνει εντελώς ίσια, ακούς αυτό. Αυτό γίνεται όταν αλλάξει το σώμα και σε αυτό είναι βλαβερό. Αλλά σίγουρα δεν είναι απαραίτητο ένας τραγουδιστής να είναι παχής, αλλά πρέπει αν έχει μάθει όλη την τεχνική με ένα ορισμένο σώμα, αν αλλάξει πολύ, πρέπει η τεχνική αυτή να ξαναρχίσει από την αρχή. Άρα εσύ πιστεύεις ότι επηρέασε. Επηρέασε κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω, δεν ξέρω, γιατί δεν ζούσε εκείνη την εποχή να την ακούσω και στις δύο. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που λες, επίσης στην εποχή μας, η Κάλλας αυτό που έκανε, έκανε την όπερα να πρέπει να είναι πιστική, και να μπορεί να είναι πιστική σε μια εποχή σαν τη δική μας που διέπεται από κινηματογραφικά, τηλεοπτικά και τώρα ψηφιακά κριτήρια δραματικής πιστικότητας. Δεν έχουμε πια τη φαντασία εκείνη, επειδή δεν βλέπαμε πράγματα ρεαλιστικά πριν στο θέατρο, να μπορούμε να φανταστούμε, να βλέπουμε έναν τενόρο τόσο και μια σοπράνο τόσο ψηλή και έναν τόσο λιγνό και μια τόσο παχιά και να μπορούμε να φανταστούμε ένα ρομαντικό ντουέτο. Το άλλο το έκανες. Τώρα δεν μπορείς. Έχεις συνηθίσει, πρέπει να είναι πιστικό όπως είναι αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση. Και αυτό έκανε η Κάλλας. Η Κάλλας έκανε επανάσταση στην όπερα. Κανονική επανάσταση. Αυτό πρώτα μου το είχε επισημάνει ο James Levine, ο μουσικός διευθυντής τότε της Metropolitan Opera. Ήταν μια επανάσταση με τη βοήθεια του Βισκόντι, βεβαίως. Που ο οποίος για χάρη της για χάρη της μόνο σκηνοθετούσε ναι, όπερα. Ναι. Και είπε ότι ήταν όχι μόνο αξεπέραστη, αξεπεράσιμη. Όχι μόνο δεν είχε ξεπεραστεί ποτέ. Ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Ποτέ. Και αυτό είναι αλήθεια, νομίζω. Και γι' αυτό ήθελα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω, είναι λίγο ίσως όχι τόσο συμπαθικό αυτό που θα πω, αλλά ήθελα φέτος, ένα από αυτά τα φόροι τιμής που τις αποδίδονται σε όλες τις αίθουσες συναυλιών, να μην είναι μόνο γυναίκες, γιατί καμία γυναίκα δεν θα τη φτάσει ούτε την έφτασε. Να είχαμε καλέσει το μεγαλύτερο τενόρ, το μεγαλύτερο βαρύτερο, το μεγαλύτερο μπάσο. Τυχαίνουν και ωραίοι άνδρες που τους άρεσαν τις Κάλλας. Αυτοί να δώσουν το φόρο τιμής. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τενόρος, βαρύτονος και μπάσο της εποχής μας? Κοίταξε, τώρα για την Ιταλική όπερα είναι ο Βιτόριο Γκρίγκολο. Και έρχεται και ένας καινούριος Αμερικανοχιλιανός, ο Τζόναθαν Τέμπλμαν. Πάρα πολύ. Αλλά είναι ο Γκρίγκολο και έχει και τη θεία τρέλα. Αυτός. Μετά ο Λουντοβίκ Τεζιέ, ο βαρύτονος των βαρυτών, γεννήθηκε για το Βέρντι και ο Ιλντάρ Αμπτραζάκοφ για μπάσο. Αυτοί οι τρεις, ας πούμε, να είναι. Σε μία σκηνή. Και η Κάλλας από εκεί θα το απειλεύουν πολύ περισσότερο. Να αποτείνουν φόρο τιμής. Ναι.
υπήρχε ο Τούλιος Σεραφίν στη ζωή της, ο μαέστρος που την επηρέασε βαθιά και τη δίδαξε κάποιες κινήσεις. Ήταν μαέστρος της τραγουδίστριας, singer conductor. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει καθόλου ότι ένας μεγάλος μαέστρος του podium θα είναι και αυτόματα. Ποιο ρόλο έπαιξε ο Σεραφίν συγκεκριμένα? Ήταν ο μέντορας στη μουσική. Αυτό την δημιούργησε. Και της έδωσε ήταν... και... Όχι, της έδωσε τι να προσέχει, τι να... πώς να ανταποκρίνει στην όπερα. Και ευκαιρίες. Πού να αναπνέει και ευκαιρίες. Εκείνος άρχισε την καριέρα της. Ναι. Να φανταστείς ότι άμα τη βρήκε, ήταν στο Λαφενίτσε στη Βενετία το θέατρο το υπέροχο, τραγουδούσε Βαλκυρία η Κάλλας. Το διανοείσαι? Νέα κοπέλα, Βαλκυρία. Και πολύ ωραία τραγουδούσε Βάγνερ η Κάλλας. Τον αγαπούσε. Ναι. Και έλεγε ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνος για τη φωνή, αντίθετα με τον Πουτσίνι. Αν είσαι στην νότα. Ναι. Αρκεί να είσαι στην νότα. Ναι. Και τραγουδούσε λοιπόν Βαλκυρία και ο Σεραφίν πρόκειτο να κάνει τους Πουριτανούς. Και την τελευταία στιγμή η τραγουδίστρια ματέωσε. Η γυναίκα του είχε ακούσει την Κάλλας σε πρόβες κτλ. Και πήγε στο καμαρίνι της και του λέει: πήγαινε να την ακούσεις κι εσύ. Την άκουσε και της λέει: κοιτάξτε, αν μπορείτε να μάθετε το ρόλο σε μία 15, μέρες, 15 μέρες, είναι δικό σας. Είναι ένας ρόλος που να τον μάθεις σε 6 μήνες. Όχι μόνο τον μάθεις, να τον μάθεις, να τον διαβάσεις, να τον βάλεις στη φωνή, να γίνει δικό σου. Και του είπε: μαέστρο, θα κάνω ό,τι μπορώ, παραπάνω από αυτό δεν μπορώ να κάνω. Έκανε ό,τι μπορούσε και αναβίωσε και εκεί, είναι ένα άλλο μεγάλο, μεγάλο τμήμα της προσφοράς της στην όπερα. Αναβίωσε όλο το Μπελκάντο, το οποίο τότε δεν πεζόταν καθόλου. Την Όρμα, την ίδια Πουριτάνη, και πειράτα, το ρομαντικό Μπελκάντο. Όλο αυτό το υπέροχο φωνητικό ρεπερτόριο. Ήτανε και σε αυτό το ρεπερτόριο αξεπέραστη. Είναι γι' αυτό όλες οι τραγουδίστρες τραγουδούν αυτό το ρεπερτόριο. Λένε ότι για εκείνες, για άλλες, δεν μπορούν να ακούνε καμία άλλη εκτός από την Κάλλας. Διότι το Μπελκάντο έχει όλες αυτές τις κολορατούρες που αν δεν τους βάλεις νόημα, ηλεκτρισμό. Τους χρωματισμούς, ναι. Όχι, να δώσει την αιτία γιατί υπάρχουν αυτές οι κολορατούρες. Γιατί οι κολορατούρες συνήθως συμβαίνουν σε στιγμές ή τεράστιας χαράς ή απόγνωσης ή τρομερού θυμού. Είναι κάτι υπερβολικό, αν θέλεις. Αν δεν δείξεις τι αισθάνεσαι και κάθε κολορατούρα να είναι αλλιώτικη, κρεσέντο. Αν είσαι θυμωμένος, με κάθε κολορατούρα πιο πολύ θυμωμένος. Αν είσαι χαρούμενος, με κάθε κολορατούρα πιο εκστατικός. Λοιπόν, η Κάλλας το έκανε αυτό. Αλλιώς, αν δεν κάνεις αυτό, είναι σαν να ακούς κότες να κακαρίζουν. Χωρίς υπερβολή. Αναρωτιόμουν πριν σε συναντήσω αν ο μύθος της Κάλλας, η πρίμα ντόνα ασολούτα, η ντιβίνα όπως την αποκαλείς εσύ στα γραπτά σου. Δεν θα... αποκαλώ εγώ, οι Ιταλοί κριτικοί, οι οποίοι είπαν την Σάδωνα Λα Στουπέντα, την Ρενάτα Λα Σουπέρμπα, η Κάλλας Λα Ντιβίνα. Λα Ντιβίνα, αυτή η μεταφυσική διάσταση. Τέλος πάντων, μας μεταφέρεις των Ιταλών κριτικών. Αναρωτιέμαι αν ο μύθος της θα είχε αυτή τη διείσδυση, η οποία είναι και υπερταξική, δηλαδή την Κάλλας, τη ζωή της, την γνωρίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την όπερα και άριές της, όπως για παράδειγμα η Κάστα Ντίβα, αυτή η προσευχή, έχουν αγαπηθεί από όχι από λάτρεις της όπερας. Μήπως όμως αυτός ο μύθος τροφοδοτήθηκε από το γεγονός ότι παράλληλα ξεκινάει μια έκρηξη της τεχνολογίας που δεν είναι βέβαια στα σημερινά επίπεδα, αλλά κάποιες όπερες μαγνητοφωνούνται. Έπαιξε, πιστεύεις, αυτό ρόλο? Έπαιξε, φαντάζομαι, αλλά και πριν γίνει αυτό, οι δίσκοι της πλειώνουσαν πιο πολύ από οποιασδήποτε άλλης ντίβας, είτε πεθαμένης είτε ζωντανής. Δυστυχώς, η Κάλλας δεν αποφελήθηκε αρκετά από την τεχνολογία, γιατί δεν έχουμε DVDs ολόκληρα, τίποτα. Το μόνο που έχουμε ολόκληρο είναι αυτή μια πράξη μόνο από την Τόσκα. Γιατί δεν υπήρχαν τότε αυτά τα μέσα. Πολύ απλό. Αλλά τώρα να μου πεις, εγώ αντιρωτώ με, αφού έκαναν τη διαδικασία
δεύτερη πράξη. Δεν μπορούσαν να κάνουν και την πρώτη και την τελευταία. Αλλά για την Τόσκα, βέβαια, σημαντική πράξη είναι αυτή, η δεύτερη. Εκεί είναι που βλέπεις όλο βέβαια. Το. Ο συντάκτης του περιοδικού όπερα, ο Χάρολντ Ρόσενταλ, είπε ότι είναι μια περίπτωση καλλιτέχνηδας που η προσωπική της ζωή κατέστρεψε την καριέρα της, αναφερόμενη στο χωρισμό από τον Ωνάση. Συμφωνείς με αυτό? Ναι, η ζωή της κατέστρεψε την καριέρα της, σίγουρα, και το ήξερε και η ίδια. Όχι ο Ωνάσης που λένε πολύ, ο Ωνάσης την κατέστρεψε. Όχι, η ίδια. Λόγω του πάθους της με τον Ωνάση κατέστρεψε την καριέρα της. Εκείνος ο αντίθετος, να σου πω κάτι, εγώ τον Ωνάση τον γνώρισα μια φορά στη ζωή μου. Πάρα πολύ νέα, φοιτήτρια νομίζω ήμουν ακόμη, ή μόλις να είχα τελειώσει. Μεσαιωνική ιστορία. Στο Λονδίνο, μεσαιωνική ιστορία, ναι, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Και, αλλά ήμουν από λάτρης της όπερας από 14 ετών. Και σε μια φίλη μου, Ελληνίδα, Αλίκη Διπλαράκου, Lady Russell, τον γνώρισα και του είπε, ξέρεις, Ελληνίδα η κοπέλα και λατρεύει την όπερα. Και μιλούσαμε και ένα πράγμα που είχε, που ήταν πάρα πολύ ασυνήθιστο, το είχε η βασιλομήτωρ της Αγγλίας. Όποιον και να μιλούσε εκείνη τη στιγμή, νόμιζες ότι για εκείνον είσαι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Τεράστιο ταλέντο αυτό. Και τέλος πάντων μου είπε, ξέρετε, ήταν ενθουσιασμένος. Και μάλιστα αυτό ήταν περίπου 6 μήνες πριν χωρίσουν. Έμαθα, μου είπε ότι στο Hollywood εφευρέθηκε κάτι που λέγεται βίντεο, που μπορείς να μαγνητοσκοπήσεις κάτι ζωντανό και πάω στο Los Angeles για να δω αν υπάρχει εκεί μέσω αυτού του πράγματος τρόπος η Μαρία να αποθανατήσει όλους τους ρόλους για την αιωνιότητα. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι δεν την ένιωσε η φωνή της, τίποτα. Ο Νάσης λάτρευε τις ντίβες. Ήθελε να έχει μια γυναίκα σε ένα βωμό και να τη λατρεύει. Και η Κάλλας, άμα σταμάτη, εκείνη πια δεν ενδιαφερόταν να είναι η ντίβα. Είχε γευθεί το αποκορύφωμα της καριέρας και για πρώτη φορά ήθελε να γευθεί τον έρωτα. Ήθελε να είναι τον γυναίκα. Απόλυτο έρωτα. Ήθελε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που αισθανόταν γυναίκα μαζί του. Ναι. Και αυτό, ναι, την κατέστρεψε. Υπάρχει τίμημα. Και έλεγε η ίδια μετά στα χρόνια της απομόνωσής της στο Παρίσι. Αυτό μου το είπε ο Φράνκο Τσεφιρέλη. Ότι άκουγε ασταμάτητα τους δίσκους της αυτά τα χρόνια. Και έλεγε, τι καταπληκτική φωνή. Όχι μόνο καταπληκτική, λέει bloody miraculous, είπε. Άλλη, και λέει, και τα πέταξε όλα για τίποτα. Γιατί μετά την τεράστια απογοήτευση. Αλλά κατόπιν αυτού, εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα από το φιλμ του, θαυμάσιο φιλμ του Tom Wolfe, Μαρία Μπαϊκάλας. Είπε εκείνη ότι έγιναν φίλοι ξανά και βλεπόντουσαν πάρα πολύ στο Παρίσι. Ναι, ναι. Ιδίως μετά το θάνατο του παιδιού του Ανάση. Και είπε ότι ο δεσμός μας ήταν καταστροφή, η φιλία μας όμως ήταν τεράστια επιτυχία. Είχε πει βέβαια ο Νάσης, δεν ξέρω αν ισχύουν τώρα όλα αυτά που διαβάζουμε, ότι αυτό που τον συγκινούσε πάρα πολύ ήταν οι αγώνες της των πρώτων χρόνων. Πρέπει να πούμε ότι κουβαλούσε ένα τεράστιο βάρος. Η Κάλλας, το έχουν πει και οι συνάδελφοί της, άλλες σοπράνο και στο βιβλίο σου, ότι τη νιώθαμε πάντα μόνη. Ναι. Σαν κάτι, σαν να ζούσε ένα βουβό δράμα το οποίο ήθελε να μοιραστεί. Και βέβαια είναι γνωστή η κακή σχέση με την αδερφή της, τη ηρωνία, Τζάκι. Καταραμένο όνομα για εκείνη. Καταραμένο όνομα για εκείνη, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο Sisters, όπως και η μαμά της έγραψε ένα βιβλίο για εκείνη που την εκθέτει πάρα πολύ. Είμαι η μαμά της Μαρίας Κάλλας και την είχε καταραστεί, λέει, να πάθει καρκίνο στο λαιμό επειδή δεν της έδινε χρήματα. Την έδινε για συντροφιά σε Ιταλούς, ναι, στην κατοχή μετά. Και Γερμανούς. Την εξέδιδε, βέβαια. Την εξέδιδε. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις ανθρώπους, άμα δεν ζεις τις συνθήκες που ζούσαν. Στην κατοχή υπήρχε πείνα. Ήταν και αυτή η γυναίκα, αντιπαθέστατη βέβαια η μητέρα της, αλλά είχε δύο κορίτσια να θρέψει. Και είχε αυτό το κορίτσι που είχε τη φωνή που άρεσε στους Ιταλούς κύριους, σε αυτό το πράγμα ήταν πολιτισμένη, αν όχι στα άλλα. Και το βρήκε σαν λύση, φοβερό μεν, αλλά δεν μ' αρέσει να κρίνω τους ανθρώπους χωρίς να ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους. Αλλά μπορούσε βέβαια αυτό να το κάνει και είναι συμπαθητική μαζί της που δεν ήταν. Και υπάρχει μια ιστορία που μου είπε ένας κύριος. Δεν είναι αποδεδειγμένη καθόλου, αλλά τη λέω απλώς γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Μου είπε ότι ήξερε ότι εκείνη την εποχή η Κάλλας ήταν ερωτευμένη με ένα νέο γιατρό. Μετά έμαθα ότι ίσως ήταν κάποιος που έμενε και στο κτίριό του στην Πατησίων. Και αυτός ο νεαρός γιατρός ήταν ανακατεμένος με την αντίσταση.
Και η Κάλλας μάλιστα περνούσε και μερικά μηνύματα και το έμαθε η μητέρα της, κατατρομοκρατήθηκε, σου λέει θα μας πιάσει η Γκεστάπο, και τον κατέδωσε. Και αυτός ο κύριος μου είπε ότι κατά τη γνώμη ανθρώπων που την ήξεραν τότε, αυτός ήταν ένας από τους κυρίους λόγους για το μίσος που είχε τη μητέρα της. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ότι δεν ήταν το ίδιο καλή μαζί της όσο με την αδελφή της, ότι ήταν και αυτό. Αυτό για μένα προσωπικά εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αν σου έκανε αυτό η μητέρα σου με ένα νέο που αγαπούσες, όχι θα την καταριώσει, όπως την είχε και σκοτώσει. Μα και το να σε εκδίδει. Ναι, φοβερό. Γιατί έχει πει ότι εγώ έφερνα χρήματα στην οικογένεια. Και όταν η αδερφή της θέλησε να τραγουδήσει, ήταν 40 χρονών η Τζάκη Καλογεροπούλου, το διάβαζα τώρα πρόσφατα, της είπε υπάρχει μια τραγουδίστρια και εσείς απλά γριά. Εγώ και εσείς απλά γριά. Αυτό όμως είναι αντιφατικό, γιατί απ' την άλλη οι συνάδελφοί της περιγράφουν ένα πρόσωπο όπως η Μονσερά Καμπαγέ, μία φίλη, μία καλή συνάδελφο. Ήτανε καταπληκτική συνάδελφος και ιδίως και ακόμη καταπληκτικότερη με τις νέες τραγουδίστριες. Και η Τερέζα Μπεργκάντσα και η Ρενάτα Σκότο και η Μορφωνιού. Η Μορφωνιού. Ιδίως η Τερέζα Μπεργκάντσα μου είπε ότι ποτέ της στη ζωή της δεν είχε συναντήσει τόσο τρυφερή συνάδελφο. Ότι όταν έκαναν μύδια στον Ντάλλας, τραγουδούσε την Έριδα, πολύ νέα τραγουδίστρια, και τραγούδισε πολύ ωραία και το είχε χειροκρότημα. Το παραθέτεις σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και λέει ότι εκεί στη σκηνή, στον ντουέτο που τη χειροκρότησαν, ακουμπούσε πάνω στην Κάλλας, ας πούμε, και είχε την πλάτη της προς το κοινό. Και η Κάλλας είπε, γύρνα, θα σε γυρίσω για να δεχτείς μόνη σου το χειροκρότημά σου. Και μετά μου είπε ότι την είχε σαν μικρή αδελφή. Είχε τόση τρυφερότητα αυτή η γυναίκα που ήθελε να δώσει και δεν είχε μπορέσει να τη δώσει και δεν μπόρεσε ποτέ δυστυχώς, που την είχε σαν μικρή, την έπαιρνε μαζί της όλα τα πάρτι που καλούσαν την Κάλλας και μετά την είχε συστήσει σε άλλα θέατρα κτλ. Όπως και τη Μορφωνιού. Και τη Μορφωνιού του ίδιου. Της είχε κλείσει στην Κική Μορφωνιού ο Κρόζης στο Covent Garden. Ακριβώς. Και στο Μιλάνο της βρήκε δάσκαλο και της είπε να μην της παίρνει πολλά χρήματα γιατί δεν έχει πολλά χρήματα κτλ. Της βρήκε σπίτι. Όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος. Αντιφατικό. Πάρα πολύ. Όχι. Για μένα δεν είναι αντίφαση. Είναι ένας άνθρωπος που αναλόγως ποιο μέρος του αυτού του βγάζεις, είναι. Οι άνθρωποι που έχουν τρομερή τρυφερότητα, αν βρίσκονται σε καταστάσεις που τους προκαλεί να την εκφράσουν, το κάνουν πάντα. Άμα αυτούς τους ίδιους ανθρώπους, άμα δεν το σεβαστείς, δεν τη δεις αυτή την τρυφερότητα, μπορεί να είναι φοβερή και έχουν δίκιο. Συμφωνείς με την άποψη κάποιον ότι όλη της τη ζωή πάλευε με ένα αφόρητο και πολλές φορές όχι εκφρασμένο κόμπλεξ, βαθύ κόμπλεξ κατωτερότητας? Ή πιστεύεις ότι κάποια στιγμή το ξεπέρασε? Α, το ξεπέρασε, σαφώς. Το ξεπέρασε. Αλλά ξέρεις, οι άνθρωποι πάντα που δεν είναι πολύ ωραίοι στα νιάτα τους, ό,τι και να γίνουν μετά δεν αποκτούν ποτέ απόλυτη αυτοπεποίθηση. Ενώ βλέπεις το αντίθετο, ανθρώπους που ήταν πολύ ωραία κορίτσια, άνδρες και αγόρια στην εφηβεία, μετά γίνονται ασήμαντοι κτλ. Αλλά έχουν μία αυτοπεποίθηση γιατί μπήκε στη βάση του κορμού, κατάλαβες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις αυτό. Βλέπεις, ας πούμε, καλλιτέχνες, ξέρεις και καλλιτέχνες όλων των ειδών, και το βλέπεις ποιοι ήταν, ας πούμε, πολύ. Πώς λένε, run after αγγλικά, που τους κυνηγούσαν πολύ στα νιάτα, που ήταν πολύ ελκυστική. Ωραία κορίτσια, ναι, ελκυστική στα νιάτα τους, δεν το χάνουν ποτέ. Και είναι ειρωνικό, γιατί μετά πάβουν να είναι και νομίζουν ότι είναι. Αλλά έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση. Ενώ βλέπεις ανθρώπους καταπληκτικούς που δεν είχαν αυτό στα πολύ νιάτα τους και πάντα είναι μια αμφιβολία ότι πρέπει να το ξαναποδείξει τον εαυτό τους αυτό.
ρόλοι σταθμοί. Σαφώς η Νόρμα, την οποία έχει ερμηνεύσει 90 φορές η Μίδια. Η Τραβιάτα, επίσης. Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σου που την έκανε να επιστρέφει σε κάποιους ρόλους? Του ζητούσαν το κοινό και τα θέατρα, φυσικά, και τα concert halls, ή και η ίδια το επέλεγε? Και τα δύο. Και τα δύο του ζητούσαν, γιατί είναι ρόλοι που ξέρει ότι τους έκανε καταπληκτικά. Είναι ρόλοι πάρα πολύ δημοφιλείς, το κοινό θέλει να τους βλέπει. Με τη Μίδια και την Όρμα ήταν καινούργιοι ρόλοι, που το, πάρα πολλές αιτίες γι' αυτό. Έκανε και πράγματα πολύ πιο σπάνια, ας πούμε, έλαβε Στάλ, που κάνει τώρα, θα κάνει εις μνήμην της το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ναι, το Δεκέμβριο. Έκανε την Il Pirata του Μπελίνη, τερατωδώς δύσκολος ρόλος. Όπως λέει και η Καμπαγέ, μόνστα, τέρας. Έκανε πολλά πράγματα που δεν ήταν τόσο γνωστά, αλλά... Δεν ξέρω αν εκείνη η ίδια. Νομίζω είπε ότι η Νόρμα ήταν ο πιο αγαπημένος της ρόλος. Λέει, αυτό είναι, λέει, η ψυχή μου. Δεν είναι, λέει, ρόλος, είναι... Εγώ. Έκανε τη Μίδια του Παζολίνη κάποια στιγμή, έχοντας σταματήσει ήδη να τραγουδά. Όπου εκεί φαίνεται, αναδεικνύεται και πάρα πολύ η ηθοποιία της. Και πολλοί έχουν σχολιάσει ως κακή απόφαση την περιοδία με τον Ντι Στέφανο. Για να βοηθήσει το παιδί του, για να βοηθήσει τον ίδιο, γιατί ήταν μαζί. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς χωρίς να τη ρωτήσει. Νομίζω ότι ήταν λίγο απ' όλα, και ίσως και εκείνη είχε ακόμη ανάγκη. Ξέρεις, όταν κάνεις πράγματα μπροστά στο κοινό, η αδρεναλίνη που παράγεις για να το κάνεις είναι μεθυστική. Η αδρεναλίνη είναι drug, πώς να πω, ουσία. Και το βλέπει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να αποσυρθούν. Λείπει αυτό το πράγμα από τη ζωή τους, που είναι, που σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ πιο ζωντανός. Εγώ το παρατήρησα στη δική μου ζωή. Μα κάνω μια τουρνέ που σε 2 εβδομάδες έχω μιλήσει 5 φορές και είμαι πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Γυρίζω σπίτι και μετά από 3 μέρες κάνω και λέω, τι συμβαίνει, δεν είναι μελαγχολική τίποτα για κάτι. Είναι drop in adrenaline. Ναι. Πέφτει η αδρεναλίνη. Και ήθελε ίσως να το ξαναγευτεί κι αυτό. Εγώ την άκουσα σε μια τέτοια συναυλία στο Λονδίνο. Ήταν απογοητευτική. Όχι όσο απογοητευτική στην Ιαπωνία που φαίνεται ότι. Αλλά. Πάνω αληθρία. Είναι, το ξεχνάς. Και στο Λονδίνο, στο Covent Garden. Στο Festival Hall. Και στο Covent Garden πάντως. Έκανε. Έκανε, αλλά ακύρωσε πάρα πολλές. Ναι. Αλλά. Έκανε τόσα πράγματα στο θέατρο που την ξεχνάς αυτή τη συναυλία. Σε σένα. Έλεγα για τα βιβλία σου, τουλάχιστον το Μαέστρο και το Ντίβα 1 και 2 που έχω διαβάσει. Ένα πράγμα που ξεχωρίζω είναι τα πάρα πολύ ζωντανά, οι πάρα πολύ ζωντανές περιγραφές. Δηλαδή, πραγματικά, σαν να έβλεπα τον Κάραγιαν να ζωντανεύει μπροστά μου. Δεν ήξερα ότι οδηγούσε αεροπλάνο, δεν ήξερα ότι έκανε γιόγκα, δεν ήξερα ότι είχε αυτά τα δυστυχήματα, τα φοβερά, και είχε ξεπεράσει αυτές τις επεμβάσεις. Πώς είναι όταν ερευνάς, όταν προετοιμάζεις ένα βιβλίο? Τρομερά. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη την ώρα που το ετοιμάζει. Γυρεύει ο άνθρωπος μπροστά μου πρώτα. Και μετά, άμα είσαι μαζί τους, αυτό που κάνω πάντα σε όλους μου τις είναι, γράφω ακριβώς όπως μιλούσαν. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι ζωντανό. Εγώ την ώρα που το γράφω, τον ακούω και το γράφω. Είναι διαβαστερά. Δηλαδή, είμαι κανάλι εκείνη τη στιγμή, κατάλαβες. Και σε ένα βιβλίο το σκέφτηκα αυτό αφού το είχα τελειώσει. Και μπαίνει σε κάθε κεφάλαιο και είναι αλλιώτικο. Γιατί φαντάσου ένα βιβλίο τέτοιο να άκουγες εμένα να μιλάω για 500 σελίδες, θα βαριώσουν. Αφού είναι τόσο σημαντικό, το σκέφτηκα μετά και μυθιστόρημα μα διαβάζεις, ο συγγραφέας ενστικτοδός, επειδή ζει τους χαρακτήρες μέσα του, αλλάζει speech pattern. Τον τρόπο που μιλάς, τις εκφράσεις, τις ορισμένες λέξεις μπορεί να τις λέει συνέχεια, πρέπει να τις πεις. Δεν ο είναι. Άλλος τον ζει έτσι. Δεν είναι άλλο ένα βιβλίο όπου μας παρατίθενται συνεντεύξεις. Όχι. Είναι ένα βιβλίο που είναι πορτρέτο ντοκουμένο, ναι, συνέντευξη, και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Ναι, είναι ξαφνικά, και ξέρεις, έναν άνθρωπο, και δεν γράφεις ολόκληρη βιογραφία όπως έγραψε για τον βασιλέα της Ισπανίας, γράφεις. Ένα, το μόνο πούμε, βιβλίο, το μόνο από τα 8 που δεν είναι, που δεν είναι και για... Και το μόνο για το οποίο έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Ναι, είναι. Αλλά, γιατί σπουδάζω ιστορία. Αλλά, ας πούμε, σε αυτό έχεις έναν χώρο περιορισμένο, όπως και στα άρθρα, ας πούμε. Αλλά ξαφνικά, εγώ βλέπω, ας πούμε,
από τον άνθρωπο που τον είδα, σαν ένα ζωγράφος, ας πούμε, και λες τι χρώμα θα βάλω στο background, στο φόντο. Θα τον βάλω προφίλ, τρία τέταρτα, πρόσωπο με πρόσωπο, πώς θα τον τοποθετήσω. Και από εκεί και πέρα, αφού αποφασίσω πώς θα τον τοποθετήσω, τον αφήνω να μιλάει ο ίδιος. Αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή πραγματικά και την ώρα που το γράφω κανάλι. Και ξαναζώ, το απολαμβάνω πλήρως αυτό. Γιατί ξαναζώ εκείνη την θαυμάσια εμπειρία. Δεν ξέρεις τι θείο δώρο που ήταν η ζωή μου με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, τεράστιο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τεράστιος πλούτος. Τεράστιος πλούτος. Έχεις γράψει και για τα κοστούμια και για τα... Α, ναι, ναι, που είναι το άλλο μου πάθος είναι η μόδα, βέβαια. Ήμουν συντάκτρια μόδας 6 χρόνια πριν αρχίσω τη... Βέβαια, έχεις συνεργαστεί και με την ελληνική Vogue, με, πολύ σημαντικά. Και με την αγγλική και, και με την αγγλική και με το Tackler και ήσουν editor, ήσουν συντάκτρια και μόνιμη συντάκτρια μεταξύ άλλων στο Opera Now, σε πολύ ψηλή θέση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και περιμέναν τα γραπτά σου, συνεργαζόσουν με τους Times, τροφοδοτούσες με πολιτιστικά. Και για να ξαναγυρίσω στην Κάλλας, πώς ένιωσες να εισπράτεται ο μύθος της στο εξωτερικό? Α, πάρα πολύ πιο πολύ από ό,τι εδώ. Γιατί οι Έλληνες ποτέ δεν εκτιμούμε αρκετά τους άλλους Έλληνες. Πρέπει να έρθουν μέσω του εξωτερικού πίσω σε εμάς για να τους εκτιμήσουμε αρκετά. Αυτό συμβαίνει και τώρα με σύγχρονους καλλιτέχνες. Αλίμονο. Είμαστε χώρα κομπλεξική. Των εισαγωγών. Είμαστε χώρα κομπλεξική. Είμαστε δεν χώρα. Έχουμε την αυτοπεποίθηση να αναγνωρίσουμε ότι κάτι δικό μας είναι όχι πολλές φορές πολύ ανώτερο από κάτι ξένο. Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση. Τι είναι για σένα όπερα, μάλλον δύο, και τι είναι για σένα συμφωνική μουσική? Πες μου για το πρώτο. Όπερα είναι για μένα η ύψιστη απόλαυση της ζωής μου. Γιατί? Γιατί είναι μουσική και θέατρο μαζί. Και εγώ λάτρευα το θέατρο. Στην αρχή ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Λατρεύω γενικώς την παράσταση, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά η όπερα είναι η μεγαλύτερη ύψιστη τέχνη που υπάρχει, γιατί συνδέει καταρχήν μουσική, θέατρο, χορό, κοστούμια, τα συμπράττουν πάντα, όλες, τα πάντα, οι τέχνες. Όλες οι τέχνες συμπράττουν. Σκηνικά, αυτό, ζωγραφική. Και εκφράζει μία αλήθεια κατά τρόπο που δεν εκφράζεται πουθενά αλλού. Στην όπερα υπάρχει άλλη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ρεαλιστική πραγματικότητα, υπάρχει η αλήθεια. Στην πραγματική ζωή, ρεαλιστικά ή στο θέατρο, και στο σινεμά, πυροβολείς έναν άνθρωπο και πεθαίνει. Yeah. Στην όπερα, πυροβολείς έναν άνθρωπο και 10 λεπτά σου διηγείται πράγματα που αποκαλύπτουν όχι μόνο τη δική του αλήθεια και πάρα πολλές αλήθειες για τη ζωή μας, για τον άνθρωπο. Οριμάζεις με την όπερα. Αν ασχολείσαι με την όπερα πάρα πολλά χρόνια, σαν άνθρωπος χωρίς να το έχεις καταλάβει, έχεις καλλιεργηθεί και οριμάσει από διαπιστώσεις που γίνονται μέσα στην όπερα, που λένε οι χαρακτήρες. Μπορεί να είναι ξεπερασμένοι, ας πούμε, θεωρούνται ξεπερασμένοι σήμερα οι Πουριτανοί. Κοίταξε, οι Πουριτανοί είναι ξεπερασμένοι, δεν είναι ξεπερασμένοι, είναι ξεπερασμένοι δραματικά. Όχι μουσικά. Το λιμπρέτο είναι λίγο... Ένα παράδειγμα. Αλλά... Και τι θα κάνει μια σύγχρονη όπερα κλασική? Και επίσης τη θέση έχουν ηρωίδες. Και επίσης τι θέση έχουν οι ηρωίδες όπως η Τραβιάτα, η Νόρμα ή η Τουραντότ στο σήμερα? Είναι αιώνιες οι ηρωίδες. Γιατί αρχιετυπικές. Αρχιετυπικές, γιατί τα συναισθήματα και καταστάσεις που βρίσκουν είναι αιώνιες. Αλλάζει το σκηνικό, η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Πάντα κάτι που έχει γραφτεί με αλήθεια μέσα του είναι αλήθεια για πάντα. Έλενα, τι αγαπάς στη συμφωνική μουσική? Πάρα πολύ. Μ' αρέσει και τον μπαρόκ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ρομαντική μουσική. Ο Σούμαν, πάρα πολύ. Μπραμς, Μπρούκνερ, τρελαίνομαι. Η 8η του Μπρούκνερ, το Αντάτζο, είναι θεία μυσταγωγία. Βάγνερ, το Πάρσιφαλ είναι το αγαπημένο μου. Θέλω να πεθάνω ακούγοντας την εισαγωγή ή το τέλος. Τρελαίνομαι και για τον Ρίχαρντ Στράους. Τρελαίνομαι. Γράφει, βλέπεις, κάθε συνθέτης έχει έναν. Είναι ένα μουσικό DNA, πώς να το πούμε. Είναι μια γλώσσα η μουσική. Ακριβώς. Και έχει και διαφορετικό τρόπο να γράφει και για τη φωνή. Ο Βέρντι γράφει και κρεσέντι
και γράφει και τόξα. Στη μέση της καριέρας, Αΐντα, Φορτούνα ντελ Δεστίνο, Μπάλερ Μάσκερ, γράφει κάτι τόξα φωνητικά καταπληκτικά. Ο Βάγνερ αρχίζει έτσι και είναι ένα μανιτάρι που ανοίγει. Σαν μανιτάρι, σαν ατομική βόμβα. Ο Πουτσίνι, μια γραμμή υποτίμησα, κρεσέντο. Κάθε ένας έχει την. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου έχουν ζητήσει σε ένα πρόγραμμα στην Αγγλία να πω να διαλέξω τα 6-8 κομμάτια που θα έπαιρνα σε ένα ερημικό νησί ναυαγός. Έκανα περίπου μια εβδομάδα να διαλέξω, δεν μπορούσα. Υπέφερα στο δίστο, λέω, να στερηθώ εκείνο. Πώς βίωσες το έτος Κάλλας? Μιλώντας συνέχεια για την Κάλλας και γράφοντας λίγο, αλλά μιλώντας συνέχεια. Και τώρα είμαι έτοιμη να πάω στην Δυτική Όχθη της Αμερικής. Και το καταπληκτικό πράγμα με μια προσωπικότητα σαν την Κάλλας, που για μένα είναι τόσο αιώνια, είναι όσο και να ασχολείσαι μαζί της, κάτι καινούριο βρίσκεις, κάτι σαν ανανεώνει. Και την εκπροσωπεί πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου. Ένα στίχος από το Ρέκβιεμ, το γερμανικό του Μπράμς. Ο Μπράμς δεν έγραψε Ρέκβιεμ όπως τα Ρέκβιεμ που είναι η λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Μπράμς το έγραψε σμήνη της μητέρας του μόλις είχε πεθάνει και διάλεξε ο ίδιος από όλη την Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, αποσπάσματα που τον εκπροσωπούσαν. Και σε ένα σημείο λέει «Das die Ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke Folgen ihnen nach». Τα λόγια είναι από την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού και Θεολόγου Ιωάννου και λέει μεταθάνατον, ελληνικά το μεταφράζω, δεν έχω την επίσημη μετάφραση της Αγίας Γραφής, ας αναπαύονται εκ των κόπων τους, γιατί τα έργα αυτών ακολουθείτο σε αυτούς, στην αιωνιότητα. Και αυτό για μένα εκπροσωπεί την Κάλλας καλύτερα από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να σου πω. Πολύ συγκινητικό, ανατριχιαστικό, ακριβές. Ένας χρόνος δεν είναι αρκετός. Έλενα Μαθεοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε τις Δίβες και να διαβάσετε και το Μαέστρο, γιατί πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλούς λόγους να αγαπήσετε τη μουσική και να καταλάβετε είδωλα της μουσικής. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.